Λοιπόν, είμαι εδώ με την Ελισάβετ και τον Μάικη στην Τεχνόπολη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους διοργανωτές και όλους τους συντελεστές και βεβαίως τους φοβερούς ομιλητές στο προηγούμενο session που αφορούσε τα video game και τα animation. Τα οποία είναι μια πάρα πολύ σοβαρή ιστορία. Είναι δύο υποκλάδοι του ευρύτερου κλάδου της πολιτιστικής δημιουργικής βιομηχανίας, τα οποία συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον πλέον της παγκόσμιας κοινότητας. Και βέβαια είναι κλάδοι οι οποίοι αναδεικνύουν τη γλώσσα, αναδεικνύουν τη δημιουργικότητα, είναι σύνθετα project, ομαδικά project, τα οποία βέβαια πάνω απ' όλα απαιτούν και πάρα πολλά skills, πολλές δεξιότητες. Και δεξιότητες επιχειρηματικές και δεξιότητες κοινωνικές, να μάθεις να δουλεύεις δηλαδή με διαφορετικές ομάδες, με πολλούς δημιουργούς, αλλά βέβαια και πολλές τεχνικές δεξιότητες. Είναι ένας κλάδος ο οποίος απορροφά τις νέες τεχνολογίες και ένας κλάδος ο οποίος εξελίσσεται διαρκώς. Στην Ελλάδα το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε προχωρήσει κάποιες πολιτικές για να βοηθήσουμε τους νέους δημιουργούς, για να εμπνεύσουμε τη νέα γενιά να στραφεί στη δημιουργικότητα που φέρνει η οπτικοακουστική βιομηχανία, και νομίζω ότι το μέλλον είναι λαμπρό. Απαιτείται πολύ βέβαια κόπος ακόμη για να φτάσουμε στα επίπεδα άλλων χωρών, όμως είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι και γιατί το ταλέντο υπάρχει και γιατί η διάθεση υπάρχει, αλλά υπάρχει και το ενδιαφέρον και της αγοράς και της πολιτείας να προχωρήσουμε σε πιο ουσιαστικά μέτρα ενίσχυσης των δημιουργών. Άρα φεύγουμε όλοι πολύ ικανοποιημένοι από το δεύτερο σπούδασε φεστιβάλ και ελπίζω στο τρίτο σπούδασε φεστιβάλ να έχουμε ακόμη πιο ενδιαφέρουσες συζητήσεις και περισσότερες καλές ειδήσεις να μοιραστούμε.